Γεια σας, είμαι ο Κώστας από το κανάλι Check Tech Now και μετά από παράκληση αρκετών χρηστών θα δείξουμε για πώς μπορούμε να βάλουμε χρήματα στο Steam μέσω μιας PaySafe κάρτας. Επειδή πολλοί μου το ζήτησαν και είχαν πρόβλημα στο πώς να το εντοπίσουν και να το κάνουν, θα σας δείξω πόσο απλό και πόσο εύκολο είναι. Καταρχήν, να πω ότι τις PaySafe κάρτες τις προμηθευόμαστε εγώ προσωπικά από εδώ από ένα σούπερ μάρκετ στο χωριό. Στις μεγάλες πόλεις μπορείτε να τις βρείτε. Πρώτον, από μεγάλα καταστήματα σούπερ μάρκετ όπως είναι τα Carrefour και ανάλογες αλυσίδες, δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει στις μεγάλες πόλεις. Επίσης από καταστήματα παιχνιδιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, επίσης μπορούμε να τις βρούμε σε περίπτερα ή υπάρχουν ειδικά μηχανήματα ανάλογα με την περιοχή. Στην Καβάλα ξέρω ότι υπάρχει σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης δίπλα από ένα περίπτερο που πηγαίνεις και βάζεις τα χρήματά σου και στο βγάζει ο αυτόματος πολιτής. Τα περισσότερα μηχανήματα είναι όπως αυτά ακριβώς που βγάζουν τις κάρτες για τα κινητά μας, για να βάλουμε στα καρτοκινητά μας, οπότε ανάλογα με το ποιο κατάστημα έχει προμηθευτεί. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να ρωτήσετε. Καταρχήν, υπάρχουν 4 και παραπάνω τρόποι για να βάλουμε χρήματα στο Steam μας. Πρώτον, ο πιο βασικός τρόπος είναι με πιστωτική, κλασικά όπως και στα περισσότερα online παιχνίδια που αγοράζουμε, μέσω PayPal, μέσω προπληρωμένων καρτών Steam, τις οποίες στο εξωτερικό υπάρχουν ειδικά καταστήματα που τις πουλάνε. Στην Ελλάδα δεν ξέρω, ίσως να υπάρχουν μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αυτό σε καταστήματα που πουλάνε κάρτες prepaid όπως το WoW και άλλα online games, αλλά δεν είμαι σίγουρος γιατί στα τόσα χρόνια δεν έχω εντοπίσει ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε κάπου αλλού κάτι αντίστοιχο. Και ο πιο απλός και ο πιο εύκολος τρόπος για όσους είμαστε είναι, καλά εγώ δεν είμαι τόσο μικρός ηλικία, όσους είναι μικρής ηλικία και δεν θέλουν να επιβαρύνουν τους δικούς τους ή να βάζουν λεφτά με πιστωτικές ή να φαίνεται, είναι η PaySafe επιλογή. Λοιπόν, ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Ανοίγουμε το Steam μας και αφού ανοίξουμε το Steam μας πηγαίνουμε εδώ που βλέπουμε το σύμβολο του νομίσματος. Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε το ευρώ. Πατάμε πάνω και βλέπουμε εδώ κάποιες επιλογές. Προφανώς εδώ είναι τα παιχνίδια τα οποία έχω προαγοράσει εγώ ή έχω αγοράσει μετά. Και διαλέγουμε προσθήκη χρημάτων στο πορτοφόλι Steam. Το έχω γυρίσει στα ελληνικά το Steam γιατί απλά με βολεύει. Και εδώ θα δούμε, επειδή έχω κάνει την επιλογή μου εγώ πέρα για να δω πώς θα βάλω χρήματα, υπάρχουν τα ελάχιστα ποσά που μπορούμε να καταθέσουμε. Είναι 5 ευρώ, 10 ευρώ, 25 ευρώ, 50 ευρώ και 100 ευρώ. Οι κάρτες, οι PaySafe, ξέρω ότι υπάρχουν μέχρι και 50. Ακριβώς τα ίδια ποσά, 5, 10, 25, 50. Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχουν 100. Προφανώς μπορεί και να υπάρχουν. Απλά εγώ συνήθως χρησιμοποιώ είτε 25 είτε 10 ευρώ, γιατί στο χωριό εδώ είναι το πιο πρακτικό να βγει. Πηγαίνουμε εδώ και διαλέγουμε αυτό που θέλουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να βάλω 25 ευρώ στο λογαριασμό μου. Και εδώ πέρα έχουμε τις επιλογές μας. Καταρχήν να σας δείξω ότι εγώ επειδή χρησιμοποιώ PaySafe έχει προεγκατεστηθεί η επιλογή μου, οπότε δεν χρειάζεται να διαλέγω. Υπάρχουν διάφορες επιλογές όπως WebMoney, PaySafe, Visa, Mastercard, PayPal και διάφορες άλλες επιλογές ανάλογα με το που είμαστε. Πολύ απλά μπορούμε να το διαλέξουμε και από εδώ. Εγώ διαλέγω την μέθοδο πληρωμής με PaySafe Card. Έχω δει λογαριασμούς οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά αυτοί οι λογαριασμοί είναι στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα η Κροατία. Έχω μερικούς φίλους που μου έδειξαν κάποια screenshot από τους λογαριασμούς τους που δεν τους επέτρεπαν να βάλουν PaySafe. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, γιατί μας επιτρέπουν να βάλουμε PaySafe χρήματα. Πιστοποιώ ότι ζω στο Ελλάδα, ναι, στην Ελλάδα. Και περιμένουμε να γίνει επεξεργασία. Εδώ μου δείχνει τα χρήματα που θέλω να βάλω, ότι όντως συμπίπτουν με αυτά που θέλω να πληρώσω και επιλέγω να συμφωνήσω με τους όρους. Δεν θα το διαβάσουμε τώρα, να σας πω την αλήθεια, η αμαρτία μου βέβαια, αλλά δεν διαβάζω ποτέ τα περισσότερα συμφωνητικά, απλά θέλω να παίξω το παιχνίδι και να τελειώσουμε. Οπότε πηγαίνουμε έγκριση πληρωμής με PaySafe και θα μας οδηγήσει, θα μας ανακατευθύνει σε μια σελίδα όπως γίνεται online που βάζουμε τον 16ψήφιο κωδικό μας. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι ο κωδικός που θα δείτε εδώ ήδη θα έχει μπει στο λογαριασμό μου, οπότε και να πάει κάποιος να τον ξανά πληκτρολογήσει δεν πρόκειται να πάρει ούτε ένα ευρώ γιατί θα έχουν μπει όλα στο δικό μου λογαριασμό. Λοιπόν, για να δούμε.
Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Όπως είδατε, κράτησε το πολύ ένα λεπτό η διαδικασία. Και ναι, αποδέχομαι τους όρους της SpaceF Card μου. Επίσης, κάτι το οποίο δεν το έχω χρησιμοποιήσει, αν και είναι χρήσιμο, γιατί σε μερικά παιχνίδια ή σε μερικές υπηρεσίες δεν παίρνουν όλα τα χρήματα, δηλαδή μπορούν να μπουν από τα 25 ευρώ τα 24 και ένα ευρώ να σου μείνει. Αυτό δεν χάνεται, υπάρχει, δηλαδή αν ξαναπατήσεις τον κωδικό σου θα σου δείξει ότι έχει το 1 ευρώ και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και κατ' επέκταση μπορείς να βάλεις πάρα πολλές, όπως λέμε εδώ, πολλαπλών πιν, μπορείς να βάλεις πάρα πολλές SpaceF τη μία κατά την άλλη και να συμπληρωθεί το ποσό. Αλλά όσοι θέλουν κάνουν ένα λογαριασμό στην SpaceF, στην υπηρεσία, και φορτώνουν το λογαριασμό τους με όλα τα υπόλοιπα, οπότε είναι σαν ένας ψηφιακός καταθετικός λογαριασμός χρημάτων στην SpaceF, μέσα από την οποία μπορείς να το συνδέσεις με το Steam με κάποιο άλλο λογαριασμό και να χρησιμοποιείς τα λεφτά σου. Δεν το έχω κάνει γιατί, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλα τα ποσά που διακινώ για να χρησιμοποιήσω, να αγοράσω παιχνίδια και αυτά, οπότε μένοντας τα πολύ απλά 10 και 25 ευρώ τα χρησιμοποιώ αυτόματα όλα, οπότε κρατάω το κλασικό τρόπο. Αλλά για όσους χρησιμοποιούν πολλές SpaceF και κάποιες από αυτές αφήνουν υπόλοιπο για να μην χαθεί έστω και το 1 ευρώ που υπάρχει μέσα στα 50 λεπτά γιατί μετράνε, μπορείτε να τα ενώσετε όλα σε ένα λογαριασμό, οπότε να είναι σαν ένας μικρός καταθετικός λογαριασμός μέσα στην SpaceF σας και να χρησιμοποιείτε όπου θέλετε μετά την κάρτα σας. Οπότε πατάμε πληρωμή και για να δούμε η τρέχουσα πληρωμή. Η πληρωμή σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Για να δούμε. Ορίστε. Και εδώ βγαίνει το ευχαριστήριο ότι σας ευχαριστούμε για την αγορά σας που βάλατε χρήματα. Μπορείς να το εκτυπώσεις αν θες. Σου στέλνει και ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα στο email σου ή το Steam. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι όντως έχουν πιστωθεί τα λεφτά στο λογαριασμό μας. Οπότε ξαναγυρνάμε και στο κατάστημα πίσω και όλα είναι έτοιμα για να κάνουμε τις αγορές μας και για να αγοράσουμε διάφορα προϊόντα μέσα από το Steam ανάλογα με τις προσφορές. Κάποια μέρα, ανάλογα με το αν θέλετε βέβαια θα μου πείτε, μπορώ να σας δείξω τη λογική με την οποία σκεφτόμαστε στο Steam και το πώς προαγοράζουμε παιχνίδια ώστε να μας συμφέρει και να επιλέγουμε πάντα το καλύτερο για την τσέπη μας. Γιατί υπάρχουν πολλά ωραία κολπάκια, αν παρακολουθείτε το Steam από καιρό προφανώς τα ξέρετε κι εσείς, αλλά όσοι θέλουν να μάθουν κάποια βασικά πράγματα για το πώς να αγοράζουμε συμφέροντα πραγματάκια, θα μου πείτε, θα μου στείλετε ένα μήνυμα. Αυτό ήταν ένα πολύ απλό βιντεάκι, πάρα πολύ σύντομο, για το πώς ανεβάζουμε λεφτά στο Steam μέσω SpaceF. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Είμαι ο Κώστας, CheckTechNow. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που ξοδέψατε να μου στείλετε μηνύματα και να δείτε τα βίντεο μου. Πατήστε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο, μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι και να συνεχίσουμε αυτό που προσπαθούμε με τόσο κόπο να κάνουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.